Όπου είσαι? Είμαι από το Κερατσίνι, στην Αμφιάλη, είναι τότε στην Πειραιά. Ξέρω, στο Κερατσίνι είχα μαγαζί πολλά χρόνια. Λοιπόν, εδώ είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι? Ναι, πρώτη φορά. Πώς έμαθες γι' αυτό? Είχα μάθει μέσω του ίντερνετ, μέσω Facebook. Είχα μάθει ότι είχε γίνει το πρώτο και είχα ρωτήσει μετά, είχα βρει το τηλέφωνο του Νίκου του Μάνης που το διοργανώνει. Πήρα τηλέφωνο, τον ερώτησα τι ακριβώς είναι, απλά στο δεύτερο λόγο υποχρεώσεων δεν μπορούσα να πάω και ήρθε φέτος. Από πότε ασχολείσαι με αυτό? Ασχολούμαι το 2012. Είχα πάει στη σχολή της Καλαμπάκας, στη συλλογιστική. Α, ωραία. Και από τότε φτιάχνω πραγματάκια διάφορα, δικά μου. Η σχολή της Καλαμπάκας επικεντρώνεται περισσότερο σε εκκλησιαστικό υλικό? Στη σχολή κάναμε διάφορα πράγματα, δηλαδή και διακοσμητικό και ανάγλυφο και βυζαντινό, τρίγλυφο, όλα τα είδη. Ναι. Αυτά δεν ήταν πολύ ο χρόνος των μαθημάτων. Τώρα το κάνεις για την πλάκα σου ή το κάνεις επαγγελματικά? Προσπαθώ να το κάνω επαγγελματικά. Έχετε εκεί? Έχω ένα εργαστήριο. Ναι. Εκεί στο σπίτι, στο Κερατσίνι. Και δουλεύω εκεί πέρα κάποια πράγματα και κάποια έργα. Α, ωραία. Αλλά παράλληλα δουλεύω και αλλού γιατί. Ναι, δεν φτάνει. Δυστυχώς δεν είναι. Εκτός αν κάποια στιγμή γίνεις γνωστή και διάσημη και οικονομάς. Και σχηματίζουν ουρά έξω από το εργαστήριο. Στο εύχομαι, τι να πω. Τι έφτιαξες εδώ, για πες, τι έφτιαξες? Το θέμα φυσικά του συμποσίου είναι η κριτική μυθολογία και έχω φτιάξει το Μινόταυρο, το κεφάλι του Μινόταυρο. Ναι. Σε πιο νεαρή ηλικία. Έχει δουλειά ακόμα? Να είναι άγριος. Έχει λίγο δουλειά. Έχει. Δεν θα το λιάνω. Θα μείνει με τις καταγγελίες πάνω. Ναι. Δεν θα πει γυαλόχαρτο. Καλό είναι. Ναι. Καλό είναι. Και ήθελα απλά να τον δείξω λίγο πιο νέο, πριν αγριέψουμε στο λαβύρινθο. Και αρχίζει και τρώει. Οπότε ήθελα να δείξω την άλλη πλευρά. Μάλλον είναι baby μινόταυρος αυτός. Ναι. Ωραία. Ωραία, ωραία. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι να έχουμε τα χρόνια. Μακάρι. Να είσαι καλά υγιής και να σκαλίζεις πάντα το ξύλο. Ωραία σχολεία. Ωραία σχολεία. Και όλα. Δηλαδή, ειδικά αυτό που έχει Παρίσι, καλύβει και μα και είναι και ψυχοθεραπεία, όπω είπε κάποιο άλλο φίλο πίσω, που κάνει πω δεν ακούει τώρα. Να είσαι καλά, Θανασία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.